σ' αγαπούν και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί. Ψέμα τα λένε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για μια ακόμη βραδιά εδώ επί του πιεστηρίου. Είναι Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου. Όπως κάθε Παρασκευή δεν έχουμε στην παρέα μας τον Μάκη Κουρή, γιατί ετοιμάζει, ξενύχτη έχει απόψε, το παρόν της Κυριακής, με πολλές αποκαλύψεις όπως πάντα. Έχουμε βέβαια τις πληροφορίες, τις οποίες και στη διάρκεια της εκπομπής θα τις μεταφέρουμε. Είναι μαζί μας ο Αλφόνσος Βιτάλης, στην παρέα μας. Θα τον καλησπερίσω, θα τον ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να κουβεντιάσουμε, καθώς έχουμε πάλι μια σειρά από δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν ένα ντέρμπι, μια μάχη στήθος με στήθος, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Θα τις δούμε και λίγο αναλυτικά στη συνέχεια και να δούμε και τους καλεσμένους μας, τους καλησπέρισουμε. Ο κυρία Εύη Κατακώστα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Υποψήφια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Να είμαστε όλοι καλά. Και μέλος της Βουλής που έκλεισε βεβαίως. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, υποψήφιος βουλευτής στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Καλησπέρα και σας. Β' Αθηνών, μου αρέσει να μεταφράζω. Β' Αθηνών. Καλά, να το πω Β' Αθηνών. Στη Β' Αθηνών, ωραία. Ξέρετε γιατί, είναι Εαθήν. Είναι η συνένωση πολλών διαφορετικών πόλεων εις μία. Γι' αυτό και στα αγγλικά είναι Athens, στα αγγλικά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Τα επίσημα, όπως να πας στην εκκλησία, βάζεις τα καλά στα ρούχα. Ναι. Έτσι και στις εκλογές βάζεις την επίσημη ονομασία της πόλης. Είναι Αθήνα. Και η Β' Αθηνών. Καλά. Έτσι και έτσι. Κάνει όλα τώρα, Σεπτέμβριο, Ιούνιο, αυτό Δεκέμβριο. Και... καλά, αυτά δεν γίνανε τώρα. Αυτά έχουν γίνει από το 80. Αυτά έχουν γίνει από το 80. Λοιπόν. Δηλαδή, όλοι όσοι λέμε η δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας είμαστε αριστεροί. Αυτό λέτε, κύριε Γεωργιάδη. Από το 80 και μετά η ελληνική παιδεία πήγε έτσι. Κομμουνιστέ. Βγήκαν τα αρχαία του σχολεία, πήγε το μονοτονικό. Καλά, γελάτε. Εσύ αλλά μεγάλο συγγραφέα και όχι δεξιό. Ο Κώστας Ταχτσής είχε γράψει το εξής. Και μόνο το γεγονός ότι το μοναδικό θέμα στο οποίο συμφώνησα στην Ελλάδα αριστερά και δεξιά είναι η καταστροφή της γλώσσης, πρέπει να μας βάζει σκέψη. Λοιπόν, καλησπέρα. Λέω, δεν είναι αριστερά, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου πάντα. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Είναι ένα σημείο μισό λεπτό να πούμε μια καλησπέρα σε όλους. Δεν κατάλαβα γιατί ο πατέρας μου ήταν δάσκαλος και δημοτικιστής. Τι ωραία. Και έδωσε και μάχες η δημοτική γλώσσα να γίνει κυρίαρχη μέσα στον ελληνικό λαό. Δεν προσέφερε τα μέγιστα σε μια υπηρεσία στον κόσμο τουλάχιστον της εργασίας και στα φτωχά λαϊκά στρώματα. Μα, που πάντως, θέλανε να αναμορφωθούν. Πάντως το σούπερ από κάτω υποψήφιος. Ιωγλινός. Για παράδειγμα, θα γράφει τη Μαγιάδη. Και απορώ πως η κυρία Καρακώστα αμέσως να συμφωνήσει με τον Άδωνη. Γιατί η ελληνική γλώσσα μην αρχίσετε τον καβγά ακόμα. Γνωστή σε, λοιπόν. Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Λοιπόν, και ο κύριος Βασίλης Πρεμικύρης που ακούμε είναι στέλεχος. Διαφωνώ με το ότι οι Έλληνες πρέπει να ξέρουν την ιστορία της γλώσσας τους. Αρχίζει και έρχεσαι πιο κοντά σε μένα και στρώνει. Α, άλλο θέμα αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Πρεμικύρης που μόλις ακούσαμε είναι στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας. Θα είστε υποψήφιος, κύριε Πρεμικύρη. Βεβαίως. Σε ποια περιφέρεια θα είστε υποψήφιος? Ή στο υπόλοιπο Αττικής ή στην πατρίδα μου στα Γιάννενα. Στην περιφέρεια Αττικής. Περιφέρεια δεν λέγεται υπόλοιπο εδώ και χρόνια, ναι, γιατί θυμόταν όταν ακούν το υπόλοιπο. Sorry που διόρθωσα. Και ο γραμματέας των ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κύριος Γιάννης Μοίρας. Καλησπέρα κύριε Μοίρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εσείς θα είστε υποψήφιος κύριε Μοίρα. Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ. Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ, μην κάνουμε παράλληλη συζήτηση. Δεν γίνεται να κουβεντιάζουμε παράλληλα, δεν καφενείο. Λοιπόν, εγώ ως γραμματέας δίνω τον αγώνα υπέρ του κινήματός μας και σε όλα τα μη και πλάτη της Ελλάδας. Σήμερα βγάλετε και το διαφημιστικό σας σποτάκι, το οποίο πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Είναι άλλο ένα πάρα πολύ καλό σποτάκι. Το όνομα του παιδί, πώς είναι. Αυτό θα το κρίνουν οι τηλεθεατές, η κοινή γνώμη και το εκλογικό σώμα. Δεν καλό, δεν κρίνω αν είναι καλό ή όχι. Εμένα μου αρέσει. Μέρος όλων αυτό. Το όνομα του παιδιού δεν είναι. Το βρήκα για το κόμμα. Για το κόμμα του. Για το κόμμα του κύριου Κάτου βρήκα πολύ έξυπνο το σποτάκι. Μου άρεσε. Μα όπως ήταν έξυπνο, ανεξάρτητος αν κανένας ψήφισε ή όχι τους ανεξάρτητους. Ήταν πολύ έξυπνο και το σποτάκι στις εκλογές του Ιανουαρίου. Λοιπόν, να καλησπέρισω και τους συνάδελφους οι οποίοι μας βλέπουν εκεί, δημαστήρονται κάποια μηνύματα. Λοιπόν, δημοσκοπήσεις. Μπορούμε να τις δούμε γρήγορα, γιατί νομίζω πως αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν μπορέσουμε να τις δούμε, είναι τρεις καινούριες δημοσκοπήσεις. Να ξεκινήσουμε από την δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Αύριο θα δημοσιευθεί, έτσι, στο αυριανό φύλλο της εφημερίδας.
Λοιπόν, αυτή η δημοσκόπηση είναι η πρόθεση ψήφου. 23,4 ο ΣΥΡΙΖΑ, 24 η Νέα Δημοκρατία. Είναι η δημοσκόπηση που δείχνει 0,6 μπροστά τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Και βέβαια βλέπετε τα ποσοστά και των άλλων κομμάτων. Με 5,2 είναι το ΚΚΕ, 5,1 είναι η Χρυσή Αυγή. Στο 4,5 ή 4,8, αν δεν βλέπω καλά, βλέπω καλά, ή το ποτάμι. Στο 4% είναι το ΠΑΣΟΚ και η Ένωση Κεντρών του κυρίου Βασίλη Λεβέντη. Και στο 3,4% είναι η Λαϊκή Ενότητα του κυρίου Λαφαζάνη, γιατί άμα το πω έτσι θα θυμώσει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Το κόμμα, εν πάση περιπτώσει, στο οποίο ανήκει και ο κύριος Λαφαζάνης. Και υπάρχουν τα υπόλοιπα ποσοστά. Αδιευκρίνηστη ψήφος είναι 11,3%. Εδώ υπάρχει και εκτίμηση, νομίζω, η οποία δεν. Η εκτίμηση κάνει τη διαφορά από το 0,6 την πάει στο 0,8. 30,4 η Νέα Δημοκρατία, 29,6 ο ΣΥΡΙΖΑ. Δείχνει λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία μπροστά. Είναι η δεύτερη δημοσκόπηση, νομίζω, που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται. Μετά τη GPO, για το Μέγκα. Τα υπόλοιπα κόμματα στην εκτίμηση 6,5% το ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή, στο 6% το ποτάμι, στο 5% το ΠΑΣΟΚ, στο 5,1 η Ένωση Κεντρών, στο 4,3 η Λαϊκή Ενότητα, 2,6 η Ανεξάρτητη Έλληνες, το κόμμα του κ. Καμένη. Πάμε να δούμε την MRB για το STAR. Πρόθεση ψήφου αρχικά 25,1-25,1. Απόλυτη ισοπαλία. ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. 6% η Χρυσή Αυγή, τρίτο κόμμα και εδώ. 5,2 το ΠΑΣΟΚ. Στο 5% το ΚΚΕ. 4,6 το ποτάμι, το οποίο γενικά έχει μια πτώση στις δημοσκοπήσεις. Στο 3,6 η Λαϊκή Ενότητα. 3,9 ο κύριος Λεβέντης, το Ένωση Κεντρών. Και 2,3 η Ανεξάρτητη Έλληνες. Και εδώ εμφανίζονται κάτω από το όριο του 3% στην πρόθεση, αλλά πάμε στην εκτίμηση να δούμε. Όπως και τον Ιανουάριο. Θα τα πούμε μετά αυτά. Πάντως είναι δίκιο. Πολύ ψηλό ποσοστό αναποφάσιστον και σε αυτή. Έτσι, και πάμε στην εκτίμηση, έτσι, όπου και εδώ υπάρχει απόλυτη ισοπαλία. 29,6-29,6. Απόλυτη ισοπαλία ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. 7,1 η Χρυσή Αυγή. 6,1 το ΠΑΣΟΚ, 5,9% το ΚΚΕ, 5,4% είναι το ποτάμι, 4,3% η Λαϊκή Ενότητα, 4,6% Ένωση Κεντρών και 2,7% Ανεξάρτητη Έλληνες. Υπάρχει και μια τρίτη δημοσκόπηση, θα τη βρείτε γιατί την είδα εγώ πριν από λίγο, οπότε θα τη βρούμε. Την είδα νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Είναι μια δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας. Αυτή γίνεται κάθε εβδομάδα. Ναι. Θυμάμαι τα νούμερα όμως και επειδή νομίζω τα είδε και ο Άδωνης. Η δημοσκόπηση δείχνει για τα δύο πρώτα κόμματα, θα πω αυτά προς το παρόν, 27-27. Και το σημαντικό είναι, νομίζω, ότι τα τρία κόμματα που σημειώνουν άνοδο είναι η Νέα Δημοκρατία που από το 22% πάει στο 27%, παίρνει 5 μονάδες δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα. Άνοδο παρουσιάζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, από το 25 πάει στο 27%. Σωστά, παίρνει δύο μονάδες. Και η Χρυσή Αυγή που από το 5,5% πάει στο 6,5%. Θυμάμαι ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι λίγο κάτω από το 2%, στο 1,8% στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. 1,5% θα το δούμε. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τα υπόλοιπα. 1,3% μαζί με τον Ιανουάριο. Κύριε Μύρα, θα τα πούμε όλα όταν έρθει η σειρά σας και ξαναλέω ότι ναι, έτσι είναι όπως τα λέτε. Έτσι. Άρα, να συνοψίσουμε. Με αυτή τη στιγμή δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα ντέρμπι. Και μία ρευστότητα. Μία ρευστότητα. Δείχνουν δύο κόμματα τα οποία κινούνται μεταξύ του 25 και του 30%. Και αν μείνουν αυτά τα ποσοστά, 30-31, διότι λένε οι δημοσκόποι, ότι με αυτά τα ποσοστά τα δημοσκοπικά τώρα που μιλάμε όμως και βγαίνουν δημοσκοπήσεις, το πρώτο κόμμα φτάσει θα είναι 31 κάτι, άρα... Για να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν θα φτάνει ένα σύμμαχος. Αυτοδύναμη δεν κάνει. Για να κάνει κυβέρνηση δεν θα φτάνει ένα σύμμαχος. Χρειάζεται δύο. Ναι, δύο, υποχρεωτικά δύο. Βεβαίως. Όχι δύο όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Όχι, με τη Δημάρ. Και τη Δημάρ που πήγε η Δημάρ απλώς και για να και φτάσανε σε ένα μεγάλο αριθμό. Όχι. Άρα λέμε με τα δεδομένα τώρα και με αυτά που μας δίνουν οι δημοσκόποι. Μάλιστα. Είναι άλλο πράγμα, τι μπορεί να δούμε αργότερα. Λοιπόν, τι είναι και η σημαντικότερη παρατήρηση από αυτές τις. Θα τα πούμε όλα. Θα σας δώσω το λόγο σε έναν προς έναν να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Να πούμε, εγώ θέλω όμως να μην μείνουμε μόνο εδώ με στις δημοσκοπήσεις. Είπαμε ότι βγήκαν ήδη τα διαφημιστικά σποτ τα οποία παίζουν. Απλώς αναφέρθηκα σε αυτό τον ανεξάρτητο ανεργό, γιατί και αυτή τη φορά νομίζω ότι κλέβει την παράσταση. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Είναι ένα σποτ το οποίο θα συζητηθεί πολύ και θα προκαλέσει και αντιδράσεις, νομίζω. Λοιπόν, έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις η χθεσινοβραδινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα εδώ στην εκπομπή επί του πιεστηρίου, η οποία έκανε μέσα και το γύρο όλων των μέσων ενημέρωσης για πάρα πολλά θέματα. Αυτό που κυρίως συζητήθηκε, νομίζω, είναι αυτό το οποίο υπόθηκε από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα
που φάνηκε σαν ένα παράθυρο ανοιχτό προς το Πασόκ, χωρίς τα βαρύδια του όμως. Όπου είναι βαρύδια... μια συζήτηση για την επόμενη μέρα, η οποία γίνεται με αρκετές επιφυλάξεις για την ώρα. Ναι. Αν πλησιάσουμε λίγο ακόμα στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου, ενδεχομένως να μην γίνεται με τόσες επιφυλάξεις, να γίνεται πιο ανοιχτά. Ναι, απλώς τι θέλω να πω. Ο κύριος Τσίπρας χθες είπε ότι μίλησε για βαρύδια και αναφέρθηκε ονομαστικά στον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Λοβέρδο. Mm-hmm. Ερμηνεύθηκε αυτή η αναφορά του ως ένα άνοιγμα προς τα εκεί, mm-hmm. βεβαίως με πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Υπάρχει μια αντίδραση από το Πασόκ, μου λες. Ναι, υπάρχει μια διαρροή που έλεγε ότι, έτσι σχολιάζοντας αυτή την αποστροφή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν υπάρχει κανένα φλερτ με τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Οφείλει να αναλάβει ευθύνες και να δημιουργήσει μια βιώσιμη κυβέρνηση από όλους, ναι. με βάση προγραμματική συμφωνία. Προσέξτε όμως εδώ, γίνεται το μισό ακόμα βήμα. Προγραμματική συμφωνία, βιώσιμη κυβέρνηση. Ναι. Και μισό βήμα με πολλές επιφυλάξεις από τον κύριο Τσίπρα. Και για αυτά που λέει για τα βαρύδια, λένε από το Πασόκ ότι τα βαρύδια τα έχει παραλάβει εκείνος. Ο κύριος Τσίπρας, υπονοώντας δηλαδή έναν κόσμο που έχει πάει. Πάντως δεν λένε όχι, ξεκόβουμε, δεν συζητάμε. Γι' αυτό έμεινα και τη διάβασα 2-3 φορές και την ξανασυζήτησα αυτή τη διαρροή, διότι με το θέμα που ανοίγει της προγραμματικής συμφωνίας, βάζει το παιχνίδι μία παράμετρο. Μες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούμε. Μα και ο κύριος Τσίπρας αυτό έκανε. Δεν είπε να συνεργαστεί. Μα έτσι. Μία παράμετρο έβαλε. Είπε ότι. Αντιθέτως, ο κύριος Μημαράκης είναι πολύ πιο ανοιχτός σε αυτό το ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Από πριν από τις εκλογές. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε. Δημοσκοπήσεις. Και να πάμε στην κυρία Καρακώστα να ξεκινήσουμε. 2 εβδομάδες έχουμε μέχρι τις εκλογές. Ουσιαστικά σήμερα κλείνει. Δεν κλείνει βέβαια, γιατί και Σαββατοκύριακο υπάρχει προεκλογικός αγώνας κανονικός. Είναι και το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα. Την Κυριακή. Και θα εγκριθεί το Σάββατο, νομίζω, κυρία Καρακώστα. Αύριο έχετε κεντρική επιτροπή για να εγκριθεί πρόγραμμα και ψηφοδέλτια. Και θα μάθουμε τα ψηφοδέλτια, γιατί τελειώνουν τα ψηφοδέλτια. Όλο τον κομμάτι. Μήπως έχεις καμιά απορία για τα ψηφοδέλτια? Όχι, ρε παιδί μου, έτσι θα το επικρατεί. Ας πούμε, θα έχει ένα ενδιαφέρον να το δούμε του ΣΥΡΙΖΑ όλο από πάνω μέχρι κάτω. Το ξέρεις όλο? Όχι. Γι' αυτό λέω. Λοιπόν, πάμε, κυρία Καρακώστα, σε εσάς. Και το ερώτημα είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ φαινόταν στις δημοσκοπήσεις, γιατί για τις δημοσκοπήσεις μιλάμε πάντα, έτσι. Ένα μήνα πριν, αν γυρίζαμε, 1,5 μήνα πριν, δεν υπήρχε δημοσκόπηση, το οποίο να μην ήταν από. Τι να πω, για παίζε μου. Από 5 μέχρι και 20 μονάδες δεν είχαν δημοσκοπήσει. Είχε, μια πολύ μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά, δεν το συζητούσαμε. Και ξαφνικά βλέπουμε ντέρμπι εδώ. Συντονισμένο μάλιστα από όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, δεν υπάρχει και μία η οποία να δείχνει κάτι διαφορετικό. Κοιτάξτε να σας πω. Συντονισμένες συνήθως είναι οι εταιρείες, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Δεν θα ξεχάσουμε, να μην ξεχνάμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστηκε ένα πλήγμα συγκεκριμένο, εσωτερικό. Υπέστη μια διάσπαση. Όλα αυτά στον ελληνικό λαό και στην ψυχή των ψηφοφόρων μας δημιουργούν αναστολές. Και οπωσδήποτε απαντώντας πιθανά σε κάποιες δημοσκοπήσεις κρατούν τις αναστολές τους. Και δεν είναι μόνο θέμα δημοσκοπήσεων, το βλέπουμε και εμείς μπροστά μας. Τι βλέπετε? Όταν περπατάμε στον δρόμο και όταν συζητάμε με τους ανθρώπους που μας ψήφισαν την προηγούμενη φορά, θα μας ξαναψηφίσουν, αλλά έχουν ένα κράτημα. Αυτό το κράτημα οφείλουμε πραγματικά και να το ερμηνεύσουμε στον ελληνικό λαό και να του πούμε τι μας συνέβη, να το εξηγήσουμε, αν και το έχουμε εξηγήσει, αλλά να το κάνουμε πιο σαφές στο τι πρέπει να περιμένει από μας, να του ξανααναδείξουμε το τι κάναμε. Το λέτε μια βεβαιότητα που θα σας ξαναψηφίσει. Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω και πραγματικά πιστεύω ότι το μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που είναι κρατημένοι αυτή τη στιγμή θα δουν καθαρά μπροστά τους ότι καλός ή κακός, αν δεν ξαναβγεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή να συνεχίσει αυτό το λίγο που ξεκίνησε αυτούς τους 7 μήνες, και δεν είναι 7, είναι 6 στην ουσία, για το Αύγουστο στην απιάση την αφήσεις. Όλα τον Αύγουστο γίνανε, κυρία Καρακώστα. Ναι, όλα τον Αύγουστο γίνανε. Δεν είχε, προσέξτε, δεν ήταν παραγωγικός όμως. Ενώ η συμφωνία έγινε τον Αύγουστο, οι εκλογές προκυρήθηκαν τον Αύγουστο. Να σας πω, κύριε Αλφόνσο, για να καταλάβετε τον τρόπο σκέψης μου. Η παραγωγή του έργου του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τον Αύγουστο, είναι όλους τους προηγούμενους μήνες. Τα νομοσχέδια που ψηφίσαμε, οι κατευθύνσεις που δώσαμε στο τι θα κάνουμε στο έργο μας στο μέλλον, ποιους θέλουμε να υπηρετήσουμε, όλα αυτά δόθηκαν πριν τον Αύγουστο.
Γι' αυτό λοιπόν τον άγχος αντιμετωπίσαμε όλες τις δυσκολίες. Αυτό είναι το σημαντικό. Άρα λοιπόν ο πολίτης που θα καθίσει να σκεφτεί αυτές τις 15 μέρες πως αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έρθει στην κυβέρνηση με ό,τι λάθη έκανε αλλά με τα πολλά καλά που έκανε και με το βάρος της ευθύνης να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο σε άλλη κατεύθυνση από αυτή που τον κυβερνούσαν οι προηγούμενοι, δεν θα γυρίσει, δεν θα θελήσει να γυρίσει πίσω. Εσείς λέτε λοιπόν με ότι αυτή αυτό την που εκτίμηση βλέπουμε, δεν θα εκτιμώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι και ψηλά. Και έτσι ψηλά, εκτιμώ. Και ψηλά. Και δηλαδή ψηλά. Μπορεί να φτάσει στα ποσοστά των εκλογών των προηγούμενων. Μπορεί και να συμβεί και αυτό. Δηλαδή βρήκα μπροστά μου και νέους ψηφοφόρους. Νέους ψηφοφόρους. Δηλαδή νιώθουν μια ασφάλεια. Λοιπόν. Νιώθουν ότι πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνετε μια πρώτη τοποθέτηση. Μπορεί να διαμορφώσει μια κυβέρνηση σταθερή. Να μια κάνετε σταθερότητα μια πρώτη τοποθέτηση. Στη χώρα. Να κάνουμε όλοι μια πρώτη τοποθέτηση, γιατί προκύπτουν πολλά ερωτήματα μετά, έτσι, για το μετά κλπ. Αλλά εσείς τι κάνετε. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη να μας πει για τη Νέα Δημοκρατία. Τι λένε τώρα για τη Νέα Δημοκρατία, να πω εγώ ότι συσπήρωσε πολύ το τελευταίο διάστημα ο κύριος Μημαράκης στην παράταξη και έχει φτάσει σε σημεία. Τα βάνια σε λένε. Δηλαδή μέχρι εκεί μπορεί να πάει. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Το ακούω. Ναι. Ή μπορεί να πάει λίγο παραπάνω, εν πάση περιπτώσει. Εσείς τι λέτε, τι εκτιμάτε. Τι θα πει τα βάνια, λένε. Ότι συσπήρωσε το κόμμα, πήρε κόσμο πίσω, ο οποίος είχε φύγει το τελευταίο διάστημα. Συσπήρωσε με τρία ψηφοφόρου των περασμένων εκλογών. Ναι, και μετριέται ότι είναι πολύ ψηλή αυτή τη στιγμή. Άλλο λέω, η συσπήρωση μετριέται με ψηφοφόρου των περασμένων εκλογών. Όχι δηλαδή, μόνο με αυτού. Το 100% τη συσπήρωση μια δημοσκόπηση είναι ναι, το 28%. Ναι, αλλά οι ψηφοφόροι σου δεν είναι μόνο των τελευταίων εκλογών, γιατί τώρα είσαι καινούριο ψηφοφόρο. Ναι, η Νέα Δημοκρατία είχε φτάσει τα ποσοστά τη στα μεγάλα μέχρι και 44-45. Καλά, εντάξει τώρα. Άρα θα να πω ότι. Η δεξαμενή πραγματική της Νέας Δημοκρατίας, όταν μιλάς μετά στη σπήρωσή της, δεν είναι το 28% που πήρε τον Ιανουάριο. Είναι το 45. Αυτό είναι η σπήρωσή της. Γιατί όποιος έχει ψηφίσει, έστω και μία. Φυσικά και το Πασόκ μπορεί να φτάσει εκεί. Ποιος δεν μπορεί. Όταν έχει ψηφίσει ακόμα έστω μία φορά, είναι μία πιθανή επιλογή σου. Αυτό θα πει συσπήρωση. Α, μάλιστα λοιπόν. Για πέστε. Πάμε όμως να δούμε. Εγώ δεν θα γίνω μάτι θα κάνει γίνει τι εκλογέ. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει ένα καλό πρώτο βήμα από την έννοια. Όταν προκυρήθηκαν αυτές οι εκλογές, όλο το σύστημα θεώρησε τον Τσίπρα βέβαια νικητή και με μεγάλη διαφορά. Αυτή τη στιγμή όλοι λένε ότι είναι ένα ντέρμπι. Άρα επί της αρχής έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία ένα καλό ξεκίνημα. Κατά τη δική μου γνώμη, θα είναι ένα ντέρμπι μέχρι τελευταία μέρα. Ντέρμπι μέχρι τελευταία μέρα. Αυτό νομίζω εγώ ότι θα γίνει. Ναι. Και γι' αυτό λόγο μάχομαι για να μην χάσει Νέα Δημοκρατία μία ψήφο. Άρα θα μου επιτρέψετε να κάνω δύο εισαγωγικές παρατηρήσεις και σε αυτά που είπε η κυρία Καρακώστα. Τι μας λέει ο κύριος Τσίπρας, ποιο είναι αυτό που μας λέει, τι λέει ο άνθρωπος αυτός. Τον άκουγα και χθες με τη συνέντευξη την πολύ καλή συνέντευξη του πήρατε. Να είστε καλά. Τσίπρας, προσπάθησα πολύ. Απέτυχα. Αλλά προσπάθησα. Απέτυχα γιατί δεν σκέφτηκα το συσχετισμό δυνάμεων. Γιατί νόμιζα ότι η Ευρώπη θα αλλάξει. Γιατί με παρέσυρε ο Βαρουφάκης. Γιατί με παρέσυρε η ζωή. Γιατί με παρέσυρε ο Λαφαζάνης. Το παρέσυρε ο Λαφαζάνης θες, το έκανα και συγκεκριμένο στην εκπομπή σας. Είπε με παρέσυρε ο Λαφαζάνης γιατί μου θα μου δώσουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ που δεν μου δώσανε. Περίπου, ναι. Προσέξτε τώρα. Και τι άλλο λέει. Δεν λέει δηλαδή ψηφίσαμε γιατί πέτυχα. Ψηφίστε με γιατί απέτυχα, λέει, αλλά προσπάθησα. Αυτό είναι το αφήγημα. Δεύτερο. Δεν είπε έτσι μόνο. Μην τον αδικείτε. Λέει ψηφίστε με, γιατί πράγματι απέτυχα σε αυτά που είχα πει, αλλά. Άρα πήρα μια συμφωνία. Μισό λεπτό. Όχι, δεν είπε έτσι. Μισό λεπτό. Γιατί. Αφού είπε ότι πράγματι απέτυχα. Μπορεί να έχω αποτύχει πράγματι και να είμαι ψηφίστη. Και προσθέτει και λέει. Πήραμε μια συμφωνία για να μην πέσουμε στον κρεμό και θα την αξιοποιήσουμε καλύτερα εμεί. Θα την αξιοποιήσουμε καλύτερα εμεί. Δεν το είπε έτσι. Είπε κάτι άλλο. Είπε αυτή η συμφωνία δεν μου αρέσει καθόλου. Ναι, εκεί ήμουνα. Όχι, είπε. Δεν σα είπε ότι δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η συμφωνία. Το έχει ξαμάσει σε εμά, μόνο το έχει πει. Πάντοτε το έχει πει. Είπε λοιπόν ότι αφού απέτυχα, πέτυχα να πάρω μια συμφωνία η οποία δεν μου αρέσει καθόλου. Ένα. Ναι. Για την οποία εύχομαι να μην εφαρμοστεί. Και θα την βελτιώσω. Και την οποία τελικά δεν εφαρμόσω βελτιώνοντά την. Θα την βελτιώσω, λέει. Κάτι θα την βελτιώσω. Έτσι λέει. Εγώ λέω ότι λέει. Προχθέ την υπέγραψε. Τι άλλαξε από προχθέ. Άρα εσύ τι λέτε. Δηλαδή η διαπραγματευτική του ικανότητα. Η διαπραγματευτική του ικανότητα. Λέει πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Δεν έρχομαι τώρα. Δεν είναι σωστό. Εγώ δεν διέκοψα, αλλά έρχομαι να το πω και συγκεκριμένα. Χθε ο υπουργό ο κ. Πρίτζη. Να λέμε αλήθειε. Πιο μεγάλη αλήθεια θα σα πω δεν υπάρχει. Και θα σα πω καλή μια σημερινή. Χθε ο υπουργό ο κ. Πρίτζη, ο οποίο ήταν αρμόδιο υπουργό για τι μεταφορέ, είπε. Θα κάνω το διαγωνισμό για τις ιδιωτικοποιήσεις στα αεροδρόμια, γιατί δεν έχω υπογράψει, αλλά εύχομαι να αποτύχει. Και ξανά και συγγνώμη, εσείς τώρα είστε ένας σοβαρός μετρός. Μπορείτε να μου πείτε έναν υπουργό παγκοσμίως, οποιασδήποτε κυβερνήσεις, οποιοδήποτε κράτους, που να λέει, θα κάνω κάτι το οποίο εύχομαι να αποτύχει.
Που τον πιταλωνάν. Είναι μια επιλογή, μια δήλωση. Και πάμε τώρα στα σημερινά. Στενίζει, ναι, πάμε. Εδώ μιλάμε για σχιζοφρένεια. Εδώ μιλάμε για διπολική διαταραχή. Πάμε, και μόνο ακούστε τώρα το σημερινό. Για τα αεροδρόμια την έχετε κάνει εσείς. Να την υπογράψατε. Όχι εμείς. Την υπογράψατε. Ναι, αλλά, ναι, αλλά λέει όμως ότι είναι πολύ διαφορετικότερη. Τους όρους μπορεί να είναι. Τους όρους υπογράψατε. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Τα αεροδρόμια φύγουν από τα χέρια μας. Η σύμβαση που υπέφερε. Ακούστε. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που έδωσε εντολή στο ΤΑΙΠΕΔ είναι ακριβώς η ίδια σύμβαση με τους ίδιους όρους που έκανε ο Σαμαράς. Ακριβώς. Και μετά επειδή είπε η εταιρεία ότι εγώ πια δεν δίνω τα ίδια λεφτά. Είπε ο κ. Τσίπρας, αν δεν δίνουν αυτά τα ίδια, το θα κάνουν λίγο διαπραγμάτευση. Πάντως είπε άλλα πράγματα. Είπε εργασιακές σχέσεις, θα πετύχουμε ότι οι εργασιακές σχέσεις θα είναι τέτοιες στα αεροδρόμια, ας πούμε. Αυτά στο πάρω στο δεύτερο γύρο, γιατί μιλάμε σήμερα και δεν είναι στο γύρο του άλλου. Θα ταξιδέψει στο δεύτερο γύρο, γιατί εκεί τα καρακόμματα. Ωραία, μην πούμε τόσο πολύ. Αλλά πάμε ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο να μιλήσουν όλοι στον πρωτοβουλίο. Για να δείτε τώρα, γιατί εγώ ισχύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάσχει από διπολική διαταραχή. Είναι βαριά ψυχασθένεια αυτή. Ειλικρινά το λέω. Ακούστε γιατί. Βγαίνει σήμερα η κυρία Γεροβασίλη και λέει το πρωί. Θα συνεργαστούμε μόνο με τα κόμματα που θεωρούν το μνημόνιο καταστροφή. Φαντάζομαι δεν ακούσατε. Ναι, ναι, όντως. Και βγαίνει μετά από μία ώρα ο κύριος Δραγασάκης και λέει: φταίμε κι εμείς που δαιμονοποίησαμε τα μνημόνια. Ερώτηση. Άλλο, ερώτηση. Ή αυτό που λέει η κυρία Γεροβασίλη, ότι θα συνεργαστούμε μόνο με τα μνημόνια, με τα κόμματα που θεωρούν τα μνημόνια καταστροφή, έχει την οποιαδήποτε λογική βάση. Εγώ θεωρώ, στο δεύτερο και να εξηγήσω, το θέλω παράλογο προφανώς, εφόσον έχει υπογράψει το μνημόνιο. Ή αυτό που λέει ο Δραγασάκης είναι ψέμα, δηλαδή τι, ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ συνέβαλε στο να θεωρήσει τα μνημόνια, στο να δαιμονοποιήσει τα μνημόνια. Δεν μπορούν όμως και οι Ξενάκοι να ισχύουν ταυτοχρόνως και τα δύο. Δεν μπορεί δηλαδή να έχει και δίκιο κυρία Γεροβασίλη χαράζουσα την εκλογική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα συνεργαστούν μόνο με τα κόμματα που θεωρούν τα μνημόνια καταστροφή, αλλά ταυτόχρονα να έχει δίκιο ο Δραγασάκης που λέει ότι και εμείς δαιμονοποιήσαμε τα μνημόνια. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Είπε ο κ. Δραγασάκης, λοιπόν, συμβάλαμε και εμείς στο να δαιμονοποιηθεί η λέξη μνημόνιο. Ναι, το είπε ακριβώς. Σήμερα το είπε. Είναι και οι δύο δηλώσεις είναι σημερινές. Πολλά συγγνώμη ζητάει ο και οι δύο δηλώσεις είναι σημερινές. Ναι, ναι. Είναι δύο δηλαδή. Εκ διαμέτρου αντίθετες δηλώσεις. Αυτό τι σημαίνει, για πέστε μας. Δύο ηγετικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέει τι σημαίνει. Αυτό στην ψυχολογία λέγεται διπολική διαταραχή. Ναι, κοινώς είναι παλαβή. Αυτό... Μπορώ να δώσω κλείστα παραδείγματα με δικές σας ενέργειες προσωπικά που. Λοιπόν, ναι, αλλά κλείστε όμως για να προλάβουμε να τοποθετηθούμε όλοι στο πρώτο γύρο. Δεν θα απαντήσω. Μην ανησυχείτε, εγώ απαντάω. Δώστε ό,τι παράδειγμα θέλετε. Δεν το λέω. Όσο είμαι παρόν. Όσο είμαι παρόν, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ναι, για μένα προσωπικά σα δίνω το λέω. Θα πείτε ό,τι παράδειγμα θέλετε. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Άρα. Γιατί δεν πρέπει να εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το τι θα γίνει θα το αποφασίσει ο λαός. Είπε η κυρία πριν συνάδελφος ότι δίνει μια ασφάλεια ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα το αντίθετο. Γιατί δεν δίνει καμία ασφάλεια. Γιατί πώς μπορεί να εμπιστευτείς ένα κόμμα που σου λέει βγάλε με για να εφαρμόσω κάτι που δεν μ' αρέσει, κάτι με το οποίο δεν πιστεύω, μάλιστα, για να συνεργαστώ μόνο με αυτούς που επίσης δεν πιστεύουν, αλλά από το οποίο δεν μπορώ να ξεφύγω. Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος. Πάμε στον κύριο Πρεμική. Να ακούσουμε τη δική σας άποψη. Αν δείτε τον Αλφόνσο, σηκώνει τα χέρια ψηλά. Όχι, έχω αντίλογο. Αλλά δεν μιλήσει. Για εσάς είναι ο χώρος. Λοιπόν, καταρχάς ένα σχόλιο. Και για τα ποσοστά που σας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ένα σχόλιο πάνω στο θέμα των αριθμών και των δημοσκοπήσεων. Εγώ αμφισβητώ αυτές τις δημοσκοπήσεις όχι από κομματικό πατριωτισμό, αλλά έχω ένα προβληματισμό πώς είναι δυνατόν. Ένας άνεργος από το 1,5 εκατομμύρια των ανέργων, πώς ένας στοχός από τα 2,5 εκατομμύρια που είναι κάτω από τα όρια της στόχιας, πώς ένας νέος που το 60% είναι άνεργοι σήμερα και ετοιμάζονται να πάρουν τα πτυχία τους και τις βαλίτσες τους και ίσως θυμηθούν και το Στέλιο Καζαντζίδη και να φύγουν για τη Γερμανία σαν μετανάστες, να δίνουν απαντήσεις στις δημοσκοπήσεις που να επανεμφανίζουν και πάλι ένα δικοματικό σύστημα που, προσέχτε, μπορεί να τσακώνονται αυτή τη στιγμή για τη διαχείριση της κρίσης και τη διαχείριση, αν θέλετε, του τρίτου μνημονίου, αλλά και οι δύο τουλάχιστον την έχουν υπογράψει. Μάλιστα. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε πρόσφατο δείγμα, όχι δημοσκοπικό, πριν από λίγους μήνες, που το 61% του ελληνικού λαού είπε ξεκάθαρα όχι σε μνημονιακές πολιτικές. Και προσέξτε, όχι μόναχα για το τυράκι στη φάκα, το θέμα του χρέους, που πιθανόν σε λίγα χρόνια, σε λίγους μήνες, σε λίγες μέρες,
ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να ξανασυζητήσει, γνωρίζοντας ότι η Γερμανία αποκλείεται να κόψει το μεγαλύτερο μέρος του χρέους που είναι το κύριο ζήτημα. Τουλάχιστον για εμάς τους Έλληνες, όχι για αυτούς. Δηλαδή, σας κάνει έτσι εντύπωση πώς εμφανίζονται αυτά από κάνει τα ακριβώς. Πώς είναι δυνατόν βλέπετε, οι Έλληνες που είπαν ναι, δεν θέλω να μου να κοπούν οι μισθοί μου και οι συντάξεις μου. Δεν θέλω να πληρώσω τον έμφυα. Δεν θέλω να δανειστώ ξανά για τους δανειστές και τη μαύρη τρύπα των τραπεζών. Αυτή τη στιγμή να εμφανίζεται πρώτον ότι έχει νεκροφιλικές τάσεις με το να θέλει να νεκραναστήσει το ΠΑΣΟΚ. Έχω μεγάλη απορία, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί το 4,5% των Ελλήνων που θέλει να ξανανεκραναστήσει εκτός από στελέχη της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, με μεγάλη μου λύπη το λέω αυτό, που ακριβώς στο πρόβλημα της διακυβέρνησης της χώρας, που πολύ σωστά ο συνάδελφός σας έπιασε προηγουμένως ότι αυτοί οι αριθμοί των δημοσκοπήσεων, αυτό σχολιάζουμε, δεν δίνουν καμιά αυτοδυναμία, θα πρέπει το δικοματικό να γίνει διπολικό σύστημα. Και η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα, διότι δεν μπορεί εύκολα με την πέμπτη φάλαγγα ή μάλλον εκ δεξιών, ας αφήσουμε τις φάλαγγες, μου ξέφυγε, τη Χρυσή Αυγή να κάνει συνεργασία, μην με κοιτάς έτσι Άδωνη. Ένα. Δεύτερον, πώς είναι δυνατόν ένας μεταλλαγμένος ΣΥΡΙΖΑ να κάνει συνεργασία με ένα ΠΑΣΟΚ του 4,5 στην καλύτερη των περιπτώσεων, γι' αυτό μίλησα νεκροφιλικές τάσεις, ή 3,5 για να αποκτήσει τι, μια πλειοψηφία που θα διαχειριστεί το τρίτο μνημόνιο. Και ας πούμε ότι το πετυχαίνουν. Εγώ ρωτάω, μετά από 4 μήνες, 5 μήνες, εδώ όλοι μας, όλοι μας, και εγώ που βγάζω αυτές τις πολιτικές κορώνες τώρα, τις αντιμνημονιακές, ξέρουμε τι αντίδραση θα δεχθούμε από τον Έλληνα πολίτη που ούτε πλέον άλλη φοροδοτική ικανότητα έχει. Τι βαθμό αγανάκτηση θα έχει ο νέος που δεν θα βλέπει καμιά προοπτική. Θα είναι ότι θα στηρίξει τα ποτάμια και τα παραθαλάσσια οικόπεδα, θα στηρίξει ένα μεταλλαγμένο ΣΥΡΙΖΑ και μια Νέα Δημοκρατία που αλλάζει πρόσωπο κόσμο, από το δεξιό του Άδωνη, που τον εγώ τον παραδέχομαι, άλλωστε είναι αμοιβαίο αυτό το πράγμα, διότι εκφράζει μια γνήσια δεξιά άποψη. Τα κεντροαριστερά, μου επιτρέπετε αυτή τη βάρβαρη λέξη, κεντροδεξιά παραμύθια, δεν λέω μπαλαμούτια, παραμύθια δεν μπορώ να αποδεχτώ. Ναι. Και το χειρότερο, εκείνο που δεν θα αποδεχτώ και θα πολεμήσω και να το ξέρουν οι ψηφοφόροι, όπου και αν βρισκόμαστε, είναι μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, που αυτός είναι και ο στόχος του βασικού άρθρου της συμφωνίας που ψήφισαν οι σύντροφοί μου που μαζί πάλεψα και το Γενάρη και πριν από λίγους μήνες. Και για αυτούς τσακωνόμουν και με τον Άδωνη και με τους άλλους. Ποιο? Τη λέξη εμπιστοσύνη, τον όρο εμπιστοσύνη. Οι δανειστές θέλουν κυβέρνηση εμπιστοσύνης. Σε αυτό παρακαλώ την συναγωνίστριά μου, την Εύη την Καρακώστα, να μου δώσει μια απάντηση. Θα δώσει. Λοιπόν, τελεία. Εδώ να πάμε στον κύριο Μοίρα. Την ηγεσία της για νεκροφιλικές τάσεις. Λοιπόν, με συγχωρείς, όταν κάποιος θέλει να νεκραναστήσει το ΠΑΣΟΚ, τι είναι? Συγγνώμη, τι είναι? Πώς το βλέπεις εσύ? Και μη σφεκουλάρεις αυτά που λέω. Γι' αυτό λέω, μην το κάνεις. Πάμε στο Γιάννη Τομίρα, παρακαλώ. Στο γραμματέα των αξιάτων των Ελλήνων. Η συζήτηση έχει γίνει εξόχως ψυχιατρική. Διπολικές διαταραχές ακούμε, νεκροφιλίες ακούμε. Θεώρησε υπερβολική τον κομματισμό, αλλά τελικά ήταν νεκροφιλία. Καλά, εννοείται. Λοιπόν, τώρα στην πολιτική. Να δούμε, Γιάννη, αν μου επιτρέπεις, που λένε ότι μπορούμε να δούμε. Κάτι λέει ο κύριος Ξενάκης. Αν μου επιτρέπεις, κύριε Μοίρα, μου επιτρέπετε. Ναι, για λόγω της προσωπικής μας φύσης χρόνου, γι' αυτό λέω το Γιάννης. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη κιόλας. Να πάμε να δούμε την δημοσκόπηση και του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας, την εκτίμηση πρόθεση ψήφου, για να τις έχω, τα έχουμε δει όλα. 27-27 είναι ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Από κάτω βλέπετε τα νούμερα από την προηγούμενη δημοσκόπηση. Ήταν 25-27, 22 η Νέα Δημοκρατία 27, 5,5 Χρυσή Αυγή 6,5, καλά θυμόμουν. Το ποτάμι έχει μια μικρή πτώση, μισή μονάδα στο 5,5, στο 6 το ΚΚΕ σταθερό, η ΑΝΕΛ στο 1,5 από 2, 4,5% ΠΑΣΟΚ Δημάρ σταθερά, η Λαϊκή Ενότητα εκεί στο 4%,
4,5% το κόμμα του κ. Λεβέντη, το οποίο και αυτό είναι σταθερά 3,5-4,5. Λοιπόν, 10,5 δεν ξέρω, δεν απαντώ. Κύριε Μοίρα, δεν υπάρχει δημοσκόπηση που να σας δείχνει μέχρι το 3% νομίζω έχω δει δημοσκόπηση. Παραπάνω δεν έχω δει. Σας προβληματίζει καθόλου αυτό? Καταρχήν, χάρη γούστου, πριν έρθω εδώ στο στούντιο, έβαλα τους συνεργάτες μου και ψάξα να βρω τους. Και μου τύπωσαν τις αντίστοιχες δημοσκοπήσεις του Ιανουαρίου, περίπου 15 μέρες πριν την ώρα της κάλπης. Πάνω κάτω, μας έδειχναν στα ίδια ποσοστά. 2-2,5 εκεί κάπου, το θυμάμαι και εγώ. Όχι, όχι, όχι. Και 1,7 και 1,3. Γι' αυτό βλέπετε ότι όσο ατάραχος. 4,7 πήρατε. 4,75. Όσο ατάραχος έβγαινα στις τηλεοπτικές συζητήσεις εκείνο τον καιρό, άλλο τόσο ατάραχος βγαίνω και τώρα. Αρκεί να σας πω, για να δείτε πόσο καλή εικόνα έχουμε της κινητικότητας υπέρ, θα έλεγα και κατά ημών, γιατί ξέρετε η ψήφος μετακινείται. Τη βραδιά των εκλογών, 25 Ιανουαρίου, είχα βγει σε ένα αντίστοιχο περιφερειακό κανάλι της Αττικής και όταν βγήκα τα exit polls μας έδειχναν 4,1. Και μου λέει ο παρουσιαστής, ο αντίστοιχός σας, καλά τα πήγατε κύριε Μοίρα. Πάντως σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, και του λέω, κοιτάξτε, το αποτέλεσμα θα καθίσει στο 4,8 περίπου. Τώρα που θα καθίσει. Πώς? Τώρα που θα καθίσει. Θα κάνω την ίδια εκτίμηση τη βραδιά των εκλογών στις 7 ώρες στα exit polls και ελπίζω να είμαι εδώ μαζί σας παρέα. Τι εισπράτετε, δηλαδή. Ναι, ακούστε, ναι, ακούστε. Εγώ μου επιτρέπετε πριν να σας διακόψω για μια ερώτηση που είναι και αλλά πριν ολοκληρώσω την ερώτηση, απάντηση στην πρόσφατη. Ναι, μπαίνει εμβόλυμα, θα συντομεύσω για να μπορέσετε να κάνετε την ερώτηση. Κοιτάξτε, κύριε Ξενάκη. Οι δημοσκοπήσεις εμάς μας έδειχναν ακριβώς ή πάνω κάτω στα ίδια τον Ιανουάριο. Πρώτον. Δεύτερον. Οι δημοσκοπήσεις από μόνες τους έχουν καταρρεύσει σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία τους, τόσο από τις εκτιμήσεις ή τα ευρήματα του Ιανουαρίου, και το καταδικαστικό επισφράγισμα ήρθε με τη μέτρηση ευρημάτων και εκτιμήσεων στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου. Επίσης θέλω να σας πω το εξής, και αυτό δεν το ακούω σε κανένα πάνελ και είναι ομολογουμένως παράδοξο. Τώρα εδώ απαντάω και στον αγαπητό μου κύριο Περμικίδη για μια απορία που εξέφρασε πριν. Είπατε για τους ανέργους. Είπατε για τους φτωχούς, είπατε για την νεολαία. Αυτοί κατά ένα παράδοξο τρόπο εξαιρούνται περισσότερο, αν όχι όλοι, από τις μετρήσεις, διότι δεν διαθέτουν σταθερές τηλεφωνικές συνδέσεις. Είναι σωστό αυτό. Άρα δηλαδή, απολύτως. Δηλαδή, ένα τεράστιο όγκο του πληθυσμού που χυμάζεται, υποφέρει και είναι η δικλίδα, η κατακλίδα για τη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος, εξαιρείται από τις μετρήσεις. Επίσης, είναι καταπληκτικό, και αυτό το ξέρω μέσα από τις εταιρείες, ότι στα 10 τηλεφωνήματα που γίνονται με βάση την αρχική δειγματοληψία, 5 με 6 τους το κλείνουν νευριασμένα κατά πρόσωπο. Αυτή η πρόθεση ψήφου δεν μετριέται. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο πέφτουν τόσο δραματικά έξω, με αποτέλεσμα τελικά, όταν έρθει η στιγμή της αλήθειας, να καταρρεύσει συνολικά η αξιοπιστία τους. Ό,τι αφορά εμάς, και κλείνω, είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Είστε. Όχι μόνο για διατήρηση της εκλογικής μας επιρροής σε ό,τι αφορά τα ποσοστά και ως αποτέλεσμα και τις έδρες, διαβλέπουμε και επενδύουμε πάνω σε αυτή την εκτίμηση να βγούμε και κατά τη ενισχυμένη. Ξέρετε, οι ανεξάρτητοι Έλληνες εμείς, και τώρα απευθύνομαι κυρίως στους άντρες του πάνελ και στο αντρικό κοινό που μας παρακολουθεί, είμαστε κάτι σαν το Ρόκι Μπαλμπόα. Το σύστημα μας γρονθοκοπεί ακατάπαυστα, αλλά στο τέλος μένουμε εμείς όρθιοι, ρίχνουμε την τελική γροθιά, σηκώνουμε και τη ζώνη. Ναι, αλλά αυτό ήταν πιστεύουμε, ταινία, ορίστε. Αυτό ήταν ταινία όμως, έτσι. Αυτό είναι ταινία, αυτό όμως είναι, αυτό όμως είναι και η διαχρονική. Ναι, αυτή είναι και η διαχρονική, η διαχρονική αλήθεια. Η διαχρονική αλήθεια του Δαβίδ ενάντια στο Γολιάθ. Χτυπήσατε γροθιές στο σύστημα ψηφίδων στο μνημόνιο. Πάντως, το γεγονός ότι. Χτυπήσαμε γροθιές στο σύστημα. Με το μνημόνιο. Χτυπήσαμε γροθιές στο σύστημα, κύριε Γεωργιάδη. Δηλαδή, στέλνοντας 20 φακέλους αρτίως στοιχειοθετημένους με σκάνδαλα στα εξοπλιστικά στην αρμόδια εισαγγελία, την κυρία Ράικου, και αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι τα αντανακλαστικά και οι ταχύτητες δικαιοσύνης. Χτυπήσαμε, δεν ακούω γιατί δεν σας διέκοψα. Χτυπάμε το σύστημα, ακούστε με λίγο. Χτυπάμε το σύστημα υποβάλλοντας μία πρόταση νόμου. Αφήστε να τελειώσει και μετά θα απαντήσετε για εσείς και όλοι θα μιλήσετε. Γρονθοκοπούμε το σύστημα υποβάλλοντας μία πρόταση νόμου που αναμένουμε και ευελπιστούμε πρώτος να την ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με ακούτε, κύριε Γεωργιάδη?
Κύριε Ξενάκη, κύριε έχετε παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη, έχετε παρακαλώ, έχετε παρακαλώ την, την καλοσύνη να αποβάλλετε τα παράσιτα, τις παρεμβολές. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη μου, και εγώ όταν λέγατε αυτά τα καταπληκτικά που λέγατε πριν, ήθελα και εγώ να πω ότι διπολική διαταραχή δειλή, αυτή τη στιγμή να είσαστε και να λέτε μπες Βαγγέλα αρχηγέ και φάτους, Βαγγέλη, όχι Βαγγέλα, και φάτους, και 29 Μαρτίου του 2011, όταν ο τότε αρχηγός σας, ο Γιώργος Καρατζαφέρης, αποκαλούσε τον Μεϊμαράκη μπροστάτζα στα εξοπλιστικά, εσείς χαχανίζατε, χαβαλεδιάζατε και χειροκροτούσατε. Αυτό δειλεί διπολική διαταραχή. Καταλάβατε. Λοιπόν. 29 Μαρτίου του 2011. Τι θα πει αυτό, λέει. Περιμένω με ενδιαφέρον το ερώτημα του κύριου Βιτάλη. Τώρα πρέπει να απαντήσω όπως το είπατε. Τι θα πει αυτό. Δηλαδή το διαψεύδετε. Όχι. Κοιτάξτε την κάμερα του θεατές και διαψεύστε το. Αυτό σας είπα όχι. Κατονομάζατε τον Καραμανλή διπολική διαταραχή, κατώτερο των περιστάσεων. Ακούστε, διπολική διαταραχή, κύριε. Και τώρα τον βλέπετε διπολική και του κάνετε λαβές αγάπης. Του διπολική διαταραχή, κύριε. Να απαντήσω τώρα. Διπολική διαταραχή, κύριε, είναι να έχει διευθυντή του γραφείου στο Γεώργιο Γεωργαλά, να σου γράφει βιβλία ο Γεώργιος Γεωργαλάς και να συγκυβερνά με τον Αλέξη Τσίπρα. Ακούστε. Αυτό είναι διπολική διαταραχή. Προφανώς. Και μην μου πείτε δεν είχε τον Γιώργο Γιωργαλά στο γραφείο του. Προφανώς. Και τον έχω δει εδώ με τα μάτια μου. Προφανώς. Άρα λοιπόν, κύριε Μοίρα μου, όταν έχει αρχηγό τον Πάνο Καμένο, ο οποίο έκανε καριέρα ως καραδεξιός. Ακούστε. Δεν είναι κύριε Πρεμεγύρη. Ως καραδεξιός. Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη. Και τώρα κατέληξε εσείς, να είναι το αποκούμπι του ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείτε τώρα. Να κάνετε κριτική για τη δική μου πολιτική μετακινήσει είναι και λίγο υπερβολή. Το καταλαβαίνετε εσείς, αυτό. Εγώ πάντα δεξιός ήμουν, δεν έχω αλλάξει. Ως αυθεντικό, δεν πήγαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Ως αυθεντικό, ως αυθεντικό, λοιπόν, ως αυθεντικό γέννημα. Άρα σα απήγα. Ως αυθεντικό γέννημα τη φασίσουσα ακροδεξιά. Εγώ είμαι γέννημα τη φασίσουσα ακροδεξιά. Ξέρετε την πολιτική μου καταγωγή. Να διαφημίζετε. Ξέρετε την πολιτική μου καταγωγή. Ξέρω. Εγώ ήμουν ένα κύριε κλεγμένο στη ΔΑΠ. Με ακούτε. Ήμουνα στην ΕΝΕΔ. Αυτή είναι η πολιτική μου καταγωγή. Με ακούτε. Άρα αυτά που λέτε είναι ψευδή. Είναι ψευδή. Λοιπόν, κύριε, μην το κάνετε. Δεν θα σα πω επειδή. Παρακαλώ. Να πω κάτι εγώ να πω. Μπορεί να μην το ξέρετε. Ο αρχηγό σα με είχε ονοματίσει κανάλι ότι ήμουν, είχα σχέση με Χρυσή Αυγή και τον κατεδίκασα στο δικαστήριο του Δίκο σε 15.000 ευρώ. Να σα πω κάτι. Φαντάμε σέβεσαι να βάζει λίγο σύγχρονο. Άρα πάρτε το πίσω. Θέλετε απάντηση. Να απαντήσω. Θέλετε απάντηση. Αυτό που είπατε, απάντηση αυτό θέλετε. Που είπατε έχω καταδικάσει τον Πάνο Καμένο στο δικαστήριο. Θέλετε απάντηση. Έτσι. Θέλετε απάντηση. Αλλά πείτε για συγγνώμη, μην πειράζει. Θέλετε απάντηση. Κύριε Πρωιμητήρη, μην ανακατεύεσαι αυτήν την υπόθεση. Θέλετε μια απάντηση. Αφήστε με αυτό το θέμα. Θέλετε μια απάντηση. Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Ξενάκη, μου επιτρέπετε παρακαλώ. Ναι, αλλά μην το κάνουμε τώρα μια προσωπική αντιπαράθεση. Κύριε Ξενάκη, αφήστε με την καλοσύνη. Είπε κάτι που με προσβάλλει. Να απαντήσει. Έχει εμφανθεί η δικαιοσύνη. Με ακούτε λίγο. Απαντήστε, κύριε Ξενάκη. Ωραία. Εάν μπει κάποιο στο YouTube και χτυπήσει Γεωργιάδη Πολυτεχνείο. Βλέπει τον κύριο Γεωργιάδη να είναι αρνητής της αιματηρής θυσίας των φοιτητών του Πολυτεχνείου. Εάν 18 Νοεμβρίου του 2014 μπείτε στην ιστοσελίδα της Χρυσής Αυγής, θα δείτε ότι οι νεοναζί λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Υπάρχει απόλυτη ταύτιση. Επίσης λένε ότι είναι υγιή στρογγυλή. Πάνε να πείτε μας όλοι. Συγγνώμη. Να πω κάτι κι εγώ όμως τώρα. Στην εκπομπή για το Πολυτεχνείο που αναφέρεστε. Στην εκπομπή για το Πολυτεχνείο που αναφέρεστε. Γιατί είστε μάλλον νεοσός αυτά. Διαβάζω το πόρισμα Τσεβά επί Υπουργού Ευαγγέλου Αβέρο. Ναζί ήταν Ευαγγέλος Αβέρο. Έχετε δίκιο κύριε Πρωθυπουργέ. Παρακαλώ. Αυτό διαβάζω. Ιστορικές αναδρομές. Λοιπόν. Α, λοιπόν, κύριε Μοίρα, θα σας αναλέω για αυτά που λέτε. Πάμε στο σήμερα. Τα γεγονότα σήμερα. Κύριε Βιτάλη, πάμε στο σήμερα. Θα κάνουμε κάποια... Όχι. Τώρα θα την κάνει ο κ. Βιτάλης την ερώτησή του σε λίγο, γιατί θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι εδώ πέρα στο πάνελ και να μην φύγουμε από το τι είπε ο ένας πριν από τρία χρόνια. Όχι, δεν ανοίγουμε αυτά που είπα. Αλλά στην εκπομπή αυτό που βλέπω στο βίντεο. Το πόρισμα Τσεβά επί Ευαγγέλου Αβέρο. Τώρα λοιπόν, έκανε και τον Ευάγγελο Αβέροφ να ζει ο κύριος Μοίρας. Λοιπόν, μισό λεπτό. Για να ηρεμήσουμε λοιπόν, κύριε Πρεμιγύρη. Όποιος έχει κλειστέ, μετά εκτίθεται. Κύριε Παρακαλώ. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα να ηρεμήσουμε λίγο. Έχουμε και μηνύματα από εσάς και θα ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Καρακώστα, και θα πάμε και στον κύριο Πρεμιγύρη. Και Αλφόνσο και Ζεζένα, δεν θέλω να σας αδικήσω. Όταν συναντιούνται οι δυο τους, έτσι γίνεται συνήθως αυτό. Πάμε. Διάλειμμα.